Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε αυτό το μακιγιάζ, το οποίο είναι το Anti-Valentine's Day μακιγιάζ, το οποίο θέλω πάρα πολύ να αφιερώσω σε όλους εσάς οι οποίοι είτε δεν έχετε τέρι, είτε συχαίνεστε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όπως και εγώ η αλήθεια είναι, και θέλετε, ρε παιδί μου, κάτι πιο rock, κάτι πιο μυστηριώδες, κάτι πιο dark, κάτι πιο vampy. Όπως αυτό. Για να μην μακρυγορώ, πάρτε τα πινέλα σας και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως μαζί το μακιγιάζ. Θα ξεκινήσω πρώτα με primer. Έχω αγοράσει ένα καινούργιο από τα αγαπημένα μου σαν φορά, το Becca Shimmering Skin Perfector από την Becca, είναι το Opal. Το οποίο το έχω δοκιμάσει, είναι φανταστικό highlighter primer. Απλώνω με τα χέρια. Παιδιά, πραγματικά δίνει την τέλεια όψη στην επιδερμή του και κάνει το φοντιτέν σου το μέκα που κάνει ακόμα καλύτερο και πιο φωτεινό μετά. Σε αυτό το μακιγιάζ σήμερα θέλω έντονη κάλυψη, οπότε θα χρησιμοποιήσω το Studio Fix Fluid από τη MAC, είναι αυτό εδώ, το NW20D με το Beauty Blend. Concealer θα χρησιμοποιήσω το Born This Way, είναι από την Too Faced, είναι η απόκριση μύδι. Και στη συνέχεια θα σκάρω το αποτέλεσμα με την loose πούδρα από την Kryolan, είναι η TPFF2, Trocken Powder. Θα κάνω baking με το Beauty Blender για να σετάρω το αποτέλεσμα στο κονσιλέρ αλλά και κάτω από τα ζυγωματικά. Πάμε να κάνουμε φρύδια. Θα χρησιμοποιήσω το μολύβι από Yves Saint Laurent, το Eyebrow Pencil, το νούμερο 4. Με το προϊόν αυτό είναι το Pro Quickie, είναι για τα μάσκαρα φωτιών από την Too Faced, η απόκρωση Universal Brunette, για να σετάρω το αποτέλεσμα στα φρύδια. Θα ξεκινήσω αμέσως με τα μάτια, με μία από τις αγαπημένες μου παλέτες που αγόρασα πρόσφατα επιτέλους. Σίγουρα θα την έχετε ξαναδεί στο YouTube σε διάφορα tutorials. Είναι αυτή εδώ, η Saharan by Juvia's, από Juvia's Place, που είναι εξαιρετική. Με τρομερή απόδοση, να την ανοίξω, θυμάστε το κουτί της. Από πάνω κάνουμε μετακόμιση, κάτι ακούγεται. Είναι αυτή εδώ, η Saharan by Juvia's, που την έχω αγοράσει από το ίντερνετ περίπου στα 40 ευρώ. Τέλειες αποχρώσεις με τέλεια απόδοση σε σκιές, πραγματικά εξαιρετική, και πάμε αμέσως να τη δοκιμάσουμε. Θα ξεκινήσω πρώτα με αυτήν εδώ την σκιά που λέγεται Κατσίνα, για το χρώμα της διαβάθμισης. Παίρνω το πινέλο από Ζωήβα, είναι το 230 για τη διαβάθμιση, για να τονίσω την πτυχή του βλεφάρου. Και πάω και μέχρι μέσα, κοντά στη μύτη. Και θα συνεχίσω με την απόκρωση αυτή εδώ, την Τζαμίλα, που είναι λίγο κόκκινη κεραμιδή. Επίσης, εδώ στην πτυχή του βλεφάρου, να δώσω ακόμα περισσότερο έμφαση. Είναι από τις αγαπημένες μου αποχρώσεις σκιών αυτές και έχουν τρομερή απόδοση, πραγματικά αξίζει να την αγοράσετε, αξίζει να την αποκτήσετε αυτήν την βαλέτα. Και στη συνέχεια παίρνω το πινέλο της MAC επίσης για να τονίσω ακόμα περισσότερο την πτυχή του βλεφάρου.
Έχει βριστεί το νούμερο, δεν το θυμάμαι. Είναι από τα κλασικά πινέλα της MAC όμως. Και θα πάρω πια άλλη την αγαπημένη μου κόκκινη σκιά. Είναι αυτή εδώ, η Σοκότο. Σοκότο. Επίσης τονίζω εδώ το περίγραμμα της πτυχής του πνευμάτων. Και βγαίνω και προς τα έξω. Και στη συνέχεια θα πάρω αυτήν εδώ τη σκιά που κάνει ροζ έτσι μπορτό. Είναι εξαιρετική, τη βλογοβία στο φούλα. Με το πινέλο από Ζωήβα το 325. Για να βάλω εδώ στο κινητό βλέφαρο. Καλά γράφει, εξαιρετικά, είναι τέλεια. Και στη συνέχεια λίγο και από αυτή εδώ που είναι λίγο πιο σκουρά η μπορώρο για την εξωτερική φωνή. Για το τόξο του φρυδιού θα κάνω μία μίξη αυτών των σκιών, την Iman μαζί με την Ζόγια, για να δώσω λάμψη και φωτεινότητα, να ταιριάξω αυτές τις δύο αποχρώσεις. Κάνει ασημή αλλά και ένα ζεστό κοραλί μαζί. Και κάνω ένα πολύ καλό τεκρετάρισμα, ένα πολύ καλό σβήσι. Την Iman, την ασημή αυτή εδώ μόνη της, για την εσωτερική γωνία είναι να δώσω φωτεινότητα. Εάν θέλετε ακόμα μεγαλύτερη απόδοση στην ένταση της απόχρωσης, θα έχετε το πινέλο σας λίγο πρεπιμένο, δείτε να πω. Καλά, έχω πάθει πόρος, είναι τέλεια, πάλι καθώς. Για την εσωτερική γωνία του ματιού θα χρησιμοποιήσω ένα μολύβο που πήρα πρόσφατα από την Inks. Είναι, δεν είναι ακριβώς λευκό, είναι το Linen, το 3, για την εσωτερική γωνία του βλεφάρου για λάμψη και φωτεινότητα. Είναι Off-White. Συνεχίζω με τις σκιές, θα πάρω λίγο από την μαύρη, την Chad, αυτή εδώ, και το πινέλο από Make Up For Ever, το 210, το Wavy, για την κάτω μεριά του βλεφάρου. Γραντάρο θα σβήσω με το φούλα, αλλά και το σοκότο, το κόκκινο. Το φούλα το βάζω και στην εσωτερική γωνία του βλεφάρου. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω eyeliner, θα χρησιμοποιήσω το Monsieur Vic, το μαύρο από τη Lancôme, το οποίο είναι κοντρός μαρκαδόρος, για να κάνω εύκολα μια τέλεια χοντρή γραμμή. Κάνει πάρα πολύ εύκολα τέλεια γραμμή. Και εφόσον έχω κάνει αρκετά δραματικό αποτέλεσμα στο μάτι και στο liner, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ψεύτικες μεθαρίδες με την Blue Cola, τη μαύρη από τη MAC. Και για τις κάτω θα χρησιμοποιήσω μάσκαρα την Colossal Big Shot από την Maybelline, η οποία είναι τέλεια, δίνει πολύ ωραίο έντονο αποτέλεσμα στις μεθαρίδες. Και θα συνεχίσω με το contouring, θα χρησιμοποιήσω το Hoola από την Benefit, το οποίο είναι matte bronzer, για να το δοκιμάσουμε, γιατί ακούγεται πάρα πολύ και δεν είχα την τύχη να το δοκιμάσω. Και θα πάρω και το πινέλο το Yves Saint Laurent, το διπλό, πρώτα από αυτή τη μεριά, την οποία είναι για contouring και bronzer, και αυτή είναι για highlighter και για strobing.
Είναι ένα matte bronzer. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Ναι, είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία απόχρωση. Το κάνουμε contouring στην επιδερμή. Να κόψουμε λίγο μαύρο. Και θα συνεχίσω με το ρούς. Θα χρησιμοποιήσω το Style Frost από τη MAC. Είναι αυτή εδώ η κοραλή απόχρωση για ρούς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ροζ ή να αφήσουμε μόνο το bronzer, ό,τι θέλουμε να το κάνουμε, όπως και στα χείλη. Απλά λέω να το πω ένα βήμα παραπάνω για τα χείλη, θα δείτε σε λίγο. Θα χρησιμοποιήσω το Unicorn's Heart. Χρησιμοποιήσω το Unicorn's Heart για έντονο highlighter αποτέλεσμα. Από Criolan, με το κινούμενο από Criolan το K11. Και για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω κάτι έτσι πιο dramatic, είναι από την Tommy G, είναι αυτό εδώ το διπλό, είναι το μαύρο, το οποίο είναι matte και πάρα πολύ σταθερό με ξύδιλο, από την άλλη μεριά έχει διάφορο γλώσσο, είναι το νούμερο 40, για να έχω ένα dramatic αποτέλεσμα. Σταθεροποιήσω και το αποτέλεσμα, με τι άλλο, με το All Nighter φυσικά, το αγαπημένο μας σταθεροποιητικό που πραγματικά είναι τέλειο, κρατάει όλο το μακιγιάζ αναλύωτο από την Urban Decay. Και αυτό ήταν το σημερινό μου βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το απολαύσατε. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, subscribe στο κανάλι μου για να με παρακολουθείτε, καθώς να με ακολουθήσετε στη σελίδα μου σε Facebook και σε Instagram. Έως το επόμενο βίντεο, να περνάτε τέλεια! Φιλιά πολλά!